προσπάθεια για να σπάσει ο πάγος έκαναν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζιπίνγκ στη συνάντηση που είχαν στον Παλί πρωτεύουσα της Ινδονησίας στο πλαίσιο της G20. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Κίνα το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο άντρες συναντιόνται από την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην Προεδρία των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε ειλικρινή το διάλογο που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. And stand up for the international order and work in lockstep with our allies and partners. Όσον αφορά τα στρατιωτικά γυμνάσια του κινέζικου στρατού στην Ταϊβάν το καλοκαίρι, ο Τζο Μπάιντεν δεν διαπίστωσε καμία πρόθεση της Κίνας να εισβάλλει στην κινέζικη Ταϊπέη. We oppose unilateral change in the status quo by either side and we're committed to maintaining the peace and stability in the Taiwan Straits. Ο Σι Τζιπίνγκ από την πλευρά του είπε πως η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες δεν ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προσδοκίες. The world expects that China and the United States will properly handle the relationship. And for our meeting, it has attracted the world's attention. Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν πως ένας πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί και υπογράμμισαν την αντίθεσή τους στη χρήση ή την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ακόμα την ανάγκη η Κίνα να αποτρέψει πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας στην Κίτρινη Θάλασσα, δεδομένου των πολύ καλών σχέσεων που έχουν οι δύο χώρες.